πολύ. Κατάλαβα ότι με, ας πούμε τότε με το προπό δεν γίνεται αυτό να βγάλεις πλεονέκτημα. Και πολύ αργότερα μαθαίνω για το blackjack ενώ βρίσκομαι στην Ολλανδία, όπου ξεκίνησε ένας αγώνας, μια μελέτη βιβλίων για το μέτρημα των φύλων, μια τεχνική που μπορείς να βγεις κερδισμένος στο blackjack. Και μετά από πολλή δουλειά και διάβασμα, μετά από πολύ κόπο, ναι, πολλά χρόνια πριν, το 1990, ξεκινάω επαγγελματικά και εφαρμόζω δηλαδή αυτά που λένε τα βιβλία. Και μπορώ και έχω επιτυχίες, δηλαδή μακροχρόνια, το 1990 δηλαδή θυμάμαι, ήταν η πρώτη μου μετά από 6 χρόνια προπόνησης εισαγωγικά σε αυτά που έγραφαν που τα βιβλία. Που μπήκατε στο στίβο του τζόγου, να βγείτε νικητής. Να βγω κερδισμένος σε διάστημα ενός χρόνου, έτσι κατάλαβα ότι αυτά που έλεγαν τα βιβλία όσον αφορά το blackjack και τις τεχνικές αυτού του παιχνιδιού εφαρμόζονται. Είδα ότι εφαρμόζονται και από τότε έκανα αυτή τη δουλειά μέχρι το 2005. Το 1995 γυρνάω από την Ολλανδία στην Ελλάδα και από το 1995 μέχρι το 2005 συνεχίζω με το blackjack που σταμάτησα λόγω του ότι έχουν φέρει τα μηχανάκια. Που αυτά τα μαύρα κουτιά που ανακατεύουν αυτόματα την τράπουλα. Α, είναι 10 χρόνια αυτό πάνω στα τραπέζια. Είναι από το 2005 και έτσι. Και γιατί λόγο σταματήσατε, δεν μπορείτε να κερδίσετε αυτά τα μηχανάκια? Δεν νομίζω ότι είναι μόνο για μένα. Είναι οι, θέλουν ταχύτητα, δεν θέλουν να ανακατεύουν τα καζίνο. Τώρα μπαίνει κάθε χεριά μέσα στη μηχανή και έτσι υπάρχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Συν ότι αυτό που έκανα λόγω του βιβλίου μου, η τεχνική μεταδόθηκε και προσπάθησαν και άλλοι παίχτες να αφομοιώσουν αυτά που κάνατε. Ναι. Και έτσι το καζίνο. Για να αυξήσει την ταχύτητα και για να αποφύγει και εμάς. Συνέβη αυτό τότε, πριν 10 χρόνια, και έτσι από τότε ασχολούμαι με το πόκερ. Δύσκολη μετάβαση. Υπήρξε στιγμή που μετανιώσατε έως τώρα, κάποια στιγμή μετανιώσατε που αφήσατε το blackjack. Με όποιες βέβαια συνέπειες αυτές, τη γρηγοράδα γενικότερα όλα αυτά. Δεν είχα επιλογή. Ήταν μονόδρομος. Δεν είχα επιλογή διότι το σύστημα που έκανα βασίζεται στο γεγονός ότι κάποια φύλλα πέρασαν, επομένως υπολογίζεις ποια φύλλα θα έρθουν. Αυτό σταμάτησε αφού κάθε χεριά μπαίνει μέσα στη μηχανή. Έτσι έπρεπε να βρω μια άλλη διέξοδος και άρχισα να ασχολούμαι με το πόκερ. Με το αφού πόκερ. Ήξερα και εκεί ότι υπάρχουν παίκτες που είναι επαγγελματίες, δηλαδή βιοπορίζονται από αυτό. Και έτσι αυτό που είχα κάνει το 85 διαβάζοντας 6 χρόνια, ξανάρχισε το 2005. Σαν πρωτάκι, σαν μαθητούδι. Στην αρχή δεν ήξερα, δεν γνώριζα το παιχνίδι πόκερ, είναι άλλο παιχνίδι, δεν έχει σχέση. Και έτσι άρχισα πάλι με την ίδια μέθοδο. Πήρα 10, 20, έχω πάρει ίσως 100 βιβλία, τα διάβασα, έμαθα πράγματα, συνεχίζω να βελτιώνομαι και είμαι τώρα επαγγελματίας παίκτης πόκερ. Μάλιστα. Στο χρόνο σίγουρα. Έτσι. Ο επαγγελματίας θα φαίνει στο χρόνο. Έτσι. Και στο blackjack χάνεις πολλές μέρες και μήνα. Στο τέλος του μήνα μπορεί να χάσεις. Στα 15 χρόνια που έπαιξα επαγγελματικό blackjack είχα και ένα χρόνο που έχασα λίγα λεφτά. Άρα όλα τα υπόλοιπα χρόνια κερδισμένος. Κερδισμένος. Δηλαδή πάντα στο χρόνο βγαίνει κερδισμένος ένας επαγγελματίας. Μεγαλύτερο ποσό ανά ημέρα. Δεν έχουν σημασία τα ποσά, διότι όταν είχα κέρδιζα, διαβάσει για 30.000. Ναι, θα σας πω, είχα κερδίσει και 300 ευρώ όταν πρώτο άρχισα. Σήμαινε το ίδιο για μένα, είχε τέτοια αξία. Μετά που παίζεις πιο μεγάλα χρήματα, 1.000 ευρώ να χάσεις ή να κερδίσεις έχει άλλη αξία και έφτασα να κερδίσω να και 50 και 60 σε μία μέρα. Δεν έχει όμως, γιατί χάνεις και 30. Απλώς τα κέρδη είναι μεγαλύτερα από τις ήττες, γιατί το ποσοστό κέρδος είναι μαζί σου. Και έτσι βγαίνει το απαιτούμενο, λέμε εμείς οι μαθηματικοί, απαιτούμενο, προσδοκόμενο κέρδος ανά ώρα. Και με τον blackjack εγώ ξεκίνησα να βγάζω 2 ευρώ την ώρα. Και έφτασα να βγάζω και 800 ευρώ την ώρα. 800. Τεχνικό είναι, τυχερό είναι για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, όπως και τον blackjack. Γενικότερα εγώ ασχολούμαι με τεχνικά παιχνίδια. Δηλαδή με τα παιχνίδια που το πνευματικό επίπεδο το δικό σου έχει σχέση με το παιχνίδι. Στο blackjack ή σε άλλα τεχνικά παιχνίδια όταν δεν το γνωρίζεις, όπως για παράδειγμα το τάβλι, όταν δεν το γνωρίζεις είναι τυχερό αν θα παίξουμε οι δυο μας τάβλι. Αν όμως εσείς έχετε διαβάσει βιβλία για το τάβλι θα κερδίσετε αν παίξουμε 10 φορές.
Αν παίξουμε δύο φορές μπορεί να κερδίσω, γιατί θα φανώ τυχερός. Αλλά στις 10 φορές αποκλείεται να σας κερδίσω. Αυτό για να ξεχωρίζουμε τι ονομάζουμε τυχερό από τεχνικό παιχνίδι. Κατανοητό. Σε ένα τεχνικό παιχνίδι κερδίζει πάντα αυτός που το κατέχει. Όλα τα παιχνίδια που προσφέρει το καζίνο είναι τυχερά. Απλώς το blackjack στο παρελθόν μετατρέπεται σε τεχνικό αν ξέρεις τη βασική στρατηγική και το μέτρημα των φύλων, δηλαδή ελάχιστοι άνθρωποι το μετατρέπουν. Κατά τα άλλα τυχερό είναι και το blackjack και η ρουλέτα και όλα τα παιχνίδια. Και το πόκερ μπορούμε να το ονομάσουμε τυχερό, εκτός όμως για 50 άτομα που σας είπα. Γιατί μπορείς να τις πιθανότητες να τις φέρεις προς το μέρος σου αν κατέχεις το παιχνίδι. Και κατέχεις το παιχνίδι είτε λόγω εμπειρίας είτε λόγω μελέτης. Μπλοφάρετε αρκετές φορές. Άρα μετατρέπονται κάποια παιχνίδια από τυχερά σε τεχνικά. Και αυτά τα μετατρέπουν λίγοι άνθρωποι. Οι άλλοι παίζουν τυχερά. Ναι. Και στη διάρκεια του χρόνου δεν υπάρχει τύχη. Θα κερδίσει το ποσοστό κέρδους είναι πάντα ή του διοργανωτή. Το καζίνο είτε το κράτος που διοργανώνει όλα τα γνωστά παιχνίδια, λότο, πρώτο και ποδόσφαιρο και όλα. Άρα γενικότερα ο Τζον Τάραμας είναι κερδισμένος. Σίγουρα είμαι κερδισμένος αφού με αυτό ασχολούμαι, με αυτό βιοπορίστηκα και από το 1990 με αυτό αγόρασα τα ρούχα που φοράω. Το ρολόι που φοράτε. Τα σπίτια που αγόρασα και ό,τι κάνω θα ήταν αστείο να λες ότι είσαι επαγγελματίας και να έχεις... δεν έχω καν άλλη δουλειά. Εντάξει, θα μπορούσες να έχεις και άλλη δουλειά, αλλά εγώ δίνω έμφαση μόνο σε αυτό που κάνω. Και τώρα πάλι με το πόκερ έχω επιμονή σε αυτό που κάνω. Δεν με ενδιαφέρει να δραστηριοποιηθώ και αλλού επαγγελματικά. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν ίσως η αιμονή, η υπομονή να πετύχω σε αυτό που διάλεξα. Αν είσαι επαγγελματίας, ξέρεις ότι δεν ξέρεις πόκερ. Αυτοί που δεν είναι επαγγελματίες νομίζουν πως ξέρουν πόκερ. Ένα απόθεμα και πάμε. Τελειώνει. Σίγουρα με το περίσσευμα. Δεν παίρνουμε κάρτες. Διάβαζα. Τα γνωστά. Ένα ποσό που δεν διαταράσει την οικονομική μας και την... οικογενειακή μας γαλήνη, ένα ευτελές ποσόν να πάμε να διασκεδάσουμε, ίσως να μην είναι κακό, αλλά με πολύ προσοχή. Μη χαρούμε αν κερδίσουμε, είναι το μεγαλύτερο λάθος. Μη χαρούμε αν κερδίσουμε. Τζον Τάραμας εδώ στο Ιούνιον, στον Περικλή Πατσούρη, λέει όχι κάρτες. Σίγουρα. Δεν πάμε κόντρα, χάσουμε θα έρθουμε αύριο να πάρουμε αυτά που χάσαμε. Δεν δανειζόμαστε στον χώρο του καζίνου. Ποτέ. Δεν δανείζουμε μέσα στο καζίνο, δεν δανειζόμαστε. Όχι, ποτέ αυτό. Όχι κάρτες κοντά μας. Αν θέλουμε για συμβουλές, ναι, σίγουρα δεν παίρνουμε κάρτες μαζί μας. Δεν παίρνουμε γενικότερα χρήματα μαζί μας που θέλουμε να τα αφήσουμε σπίτι, ούτε στο αυτοκίνητο για να πάμε για διασκέδαση μετά. Είναι ο χαρακτήρας μου, πρέπει να το πω. Είναι επικίνδυνος ο χώρος. Θα πας, θα διασκεδάσεις με το περίσσευμά σου. Τέλος, εάν χαρείς, αν κερδίσεις, θα ξαναπας μόνο όταν έπρεπε, σε ένα σε δύο μήνες. Δεν είναι χώρος γενικότερα τα τυχερά παιχνίδια που θα σου αποδώσουν χρήματα. Τα τυχερά παιχνίδια θα αποδώσουν χρήματα σε αυτούς που τα διοργανώνουν. Και εγώ θα παίξω. Τώρα που έδινε τα 15 εκατομμύρια. Το επόμενο ερώτημα ήταν αυτό. Αν παίζετε γενικότερα στοίχημα, αν παίζετε τζόκερ, κίνο, όλα αυτά. Όχι, δεν παίζω γενικότερα τυχερά παιχνίδια, αλλά παίζω τεχνικά όπως σας είπα. Αλλά 10 ευρώ τώρα που ήταν τα 15 εκατομμύρια, ναι. Να ποντάρεις 10 ευρώ ότι θα σε χτυπήσει κεραυνός, τα πόνταρα. Και ήταν λάθος. Τελικά έπρεπε να παίξω 2. Με τα υπόλοιπα 8 ευρώ έπρεπε να πάρω στυλούς, χαρτομάντιλα και χρήσιμα μικροπράγματα. Όσα χρήματα τζιράρεις, το 50% θα πάει στον κύριο Μελισανίδη. Δηλαδή αυτοί πιάνουν το λότο κάθε εβδομάδα, γιατί παίρνουν 4 εκατομμύρια, μοιράζουν 2 και ο κόσμος ενώ διαφημίζει αυτόν που κέρδισε το λότο. Εκεί είναι η απάτη σε εισαγωγικά. Μοιράζουν τα μισά από αυτά που παίρνουν από τον κόσμο. Μάλιστα. Άρα. Άρα τζιράρουμε όσο λιγότερο χρήματα μπορούμε.
ο πιο έξυπνος από όλους είναι αυτός που τζιράρει τα λιγότερα χρήματα. Αν θες να κερδίσεις, μην τζιράρεις καθόλου. Μάλιστα. Ή μάθε ένα τεχνικό παιχνίδι. Αλλά αυτό δεν το προτείνω. Τζοντάρα μας, τζοντάρα μας. Έτσι ακριβώς. Δεν γίνεται να το προτείνουμε αυτό. Φιλόσοφος. Μετά από 10 χρόνια μελέτη, πειθαρχία, διάβασμα και 8ωρη συνεχόμενη δουλειά, μπορεί να κερδίσεις σε μόνιμη βάση, εάν, ακούστε πόσα εάν είπα, εάν γίνεις πάρα πολύ καλός. Εάν απαντήσω γενικά για το λαό, θα έλεγα όχι, γιατί ο Έλληνας πάντα, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν έχει χαρακτήρα. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν ξέρει. Νομίζω ότι είναι άτυχος. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε είναι στα μείον το να πίνεις αλκοόλ, γενικότερα στη ζωή θα έλεγα, εκτός όταν είμαστε έξω και θέλουμε να διασκεδάσουμε. Διότι θα σε φέρει σε εφορία, με αποτέλεσμα να χάσεις πιο ευχάριστα τα χρήματά σου. Έτσι ακριβώς. Δεν δανειζόμαστε. Δεν αυτό παίρνουμε κάρτες μαζί μας. Και δεν τα βάζουμε με τη μάνα. Γι' αυτό πάντα επιμένουμε το περίσσευμα. Είναι πολύ καλύτερο να πάρουμε δώρα για τα παιδιά μας και να δώσουμε χαρά στους ανθρώπους που χρειάζονται τα χρήματά μας, γιατί τα έχουν ανάγκη, να τους πάρουμε δώρα και όχι να τα δίνουμε στα τυχερά παιχνίδια που το κράτος έχει δισεκατομμύρια, αρκετά για να ζήσει. Εμείς πρέπει να κοιτάμε τον πλησίον μας, την οικογένειά μας,